Χριστός Ανέστη. Χαίρομαι που μου δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω και πάλι μαζί σας μετά από την λαμπρή πανήγυρη που βιώσαμε των Αγίων μας Κωνσταντίνου και Ελένης εδώ στην πόλη του Βόλου, στο ναό που είναι κόσμημα της πόλεως μας και πλέον σύμβολο αυτής της πόλεως. Και δέχτηκα την πρόσκληση του πατρός Δημητρίου, των πατέρων και των στελεχών της ενορίας με ιδιαίτερη χαρά, γιατί θέλω να επενέσω για το έργο που συντελείτε και στο οποίο εσείς αποτελείτε την ψυχή και τον πυρήνα του. Έργο πνευματικό, ποιμαντικό, αλλά και έργο αγάπης και προσφοράς. Μου δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθώ και στην παραλία κατά τη διάρκεια της Λιτανίας, σε αυτό το γεγονός που προανέφερε ο πατήρ Δημήτριος ως θέμα της ομιλίας μου. Είναι ένα θέμα που επεξεργάστηκα με πρόσκληση από την Κύπρο, από την Μητρόπολη Κωνσταντίας, όπου και εκεί είχαν μία κληρικολαϊκή μεγάλη συνέλευση και ενώπιον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κλήθηκα να μιλήσω για αυτό το θέμα. Και έτσι αξιοποιώ αυτή την εμπειρία για να μεταφέρω και σε εσάς ορισμένα χρήσιμα στοιχεία που έχουν να κάνουν ακριβώς με το διάταγμα των Μεδιολάνων, που είναι καρπός του Αγίου μας, αλλά και με το τι σήμερα σημαίνει αυτό το διάταγμα για την εποχή μας και τους ανθρώπους. Η εορταστική ανάμνηση λοιπόν για τα 1700 χρόνια από το διάταγμα των Μεδιολάνων φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο ένα από τα πλέον κομβικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνουμε μια πολυεπίπεδη κρίση τόσο στο τόπο μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι μόνο. Αξίζει να θυμηθούμε ότι πολύ πρόσφατα έλαβε χώρα στη Γυραιά Ήπειρο και εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ηδημόνων και μη μια ιδιαίτερη σημαντική συζήτηση για την ίδια την ταυτότητα της Ευρώπης. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία διαρκώς έρχεται στην επιφάνεια με ποικίλες αφορμές όπως το Ευρωσύνταγμα, η τρέχουσα οικονομική αλλά και πνευματική κρίση, η έξαρση των ποικίλων φονταμεταλισμών. Το διάταγμα των Μεδιολάνων, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, διότι συνδυάζει τον όλο προβληματισμό με την πολύτιμη παρακαταθήκη της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανεξιθρησκείας. Αυτά τα δύο αγαθά, παρά τους αιώνες που έχουν παρέλθει και τα θεσπίσματα που έχουν υπάρξει προς την κατεύθυνση αυτή, δυστυχώς πρέπει να παραδεχθούμε, δεν είναι, αλλά ούτε πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Πριν δούμε ωστόσο τι είχε να πει στις μέρες μας το διάταγμα των Μεδιολάνων, κρίνουμε σκόπιμο να περιγράψουμε συνοπτικά το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβε σάρκα και οστά. Ας δούμε λοιπόν λίγο την ιστορική του διαδρομή. Το διάταγμα των Μεδιολάνων συνδέεται με τη μεγάλη προσωπικότητα της Βυζαντινής αλλά και της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, τον Ισαπόστολο Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος δεν γεννήθηκε χριστιανός. Είχε ωστόσο από πολύ νωρίς απορρίψει την ειδωλολατρική πολυθεία και είχε προσχωρήσει σαφέστατα στον μονοθεϊσμό του πατέρα του, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εγκύτερα προς τη χριστιανική μονοθεϊστική πίστη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Γεγονότα και πρόσωπα όπως το περίφημο όραμα ή η Θεοσημεία, παραμονές της συγκρούσεώς του τότε με τον Αξέντιο, ο σεβασμός του προς το χριστιανικό σύμβολο και το μονόγραμμα του Χριστού και βεβαίως η Αγία και ευσεβής μητέρα του, η Ελένη, φαίνεται προς τον οδήγησαν όχι μόνο στη θετική στάση του προς το χριστιανισμό, αλλά τελικά και στη μεταστροφή του σε αυτόν. Με βεβαιότητα πρέπει να λεχθεί πως επρόκειτο για μια δυναμική προσωπικότητα με ιδιαίτερη οξυδέρκεια και μεγάλο πολιτικό όραμα.
Σύντομα κατανόησε ότι η πολιτική των διωγμών που ακολουθείτο από τους προκατόχους του Ρωμαίους Αυτοκράτορες δεν θα μπορούσε σε καμιά περίπτωση να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ηρεμίας, της ευημερίας και προπαντός της ενότητας της αυτοκρατορίας. Ο Κωνσταντίνος, με κατάλληλη πνευματική ετοιμότητα και πολιτική ωριμότητα, θα εντοπίσει στη Χριστιανική Εκκλησία τον αναγκαίο εκείνο οικουμενικό παράγοντα που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να συμβάλλει στην αναζωογόνηση, ενοποίηση και ειρήνευση της ρωμαϊκής μέχρι τότε αυτοκρατορίας. Οι αποκαλούμενες αποφάσεις των Μεδιολάνων στις αρχές του 313 θα αποτελέσουν την πρώτη θεσμική πράξη του ιδρυτού της νέας Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία θα ευνοήσει έμεσα και άμεσα την εξάπλωση και επικράτηση της χριστιανικής θρησκείας. Πρόκειται για το περίφημο πλέον σήμερα Διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη στην παγκόσμια ιστορία οικουμενική διακήρυξη και κατοχήρωση της θρησκευτικής ανεξιθρησκείας και ακολούθως της αρχής της θρησκευτικής ελευθερίας. Επρόκειτο για μια όντως επαναστατική και θαραλέα για την εποχή εκείνη νομοθεσία, η οποία για πρώτη φορά ανεγνώριζε ισότιμη αξία και ανάλογη μεταχείριση σε όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις της αυτοκρατορίας και έμελε να οδηγήσει στη σταδιακή επικράτηση και τελικά θεσμική κατοχήρωση του χριστιανισμού. Ποια όμως η σημασία του διατάγματος των Μεδιολάνων στην εποχή μας? Σε μια εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον επικισμό πλανητών, με την τεχνολογική πρόοδο σε δυσθεώρητα ύψη, με τις αποστάσεις εκμηδενισμένες και γενικά με την επιστήμη και τον πολιτισμό του σε ραγδαία εξέλιξη, οι αξίες που το διάταγμα των Μεδιολάνων προβάλλει φαίνεται ότι εξακολουθούν να παραμένουν ανεκπλήρωτος πόθος για πολλές από τις κοινωνίες μας. Πριν από 2 χρόνια φιλοξενήσαμε εδώ, στην πόλη του Βόλου, ένα διεθνές συνέδριο με τη συνεργασία του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, που σκοπό είχε την ευαισθητοποίηση του ορθόδοξου και όχι μόνο χριστιανικού κόσμου για τα προβλήματα επιβίωσης και την καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθεριών των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, μια πολύπαθη περιοχή. Δυστυχώς σήμερα τα προβλήματα αυτά εξακολουθούν όχι μόνο να υφίστανται, αλλά διαρκώς να διοκώνονται. Αρκεί μονάχα να αναφέρουμε εδώ το πρόσφατο γεγονός της απαγωγής των 2 Μητροπολιτών, οδηγώντας ούτε λίγοτε πολύ στον ξεριζωμό των χριστιανών από τις πατρογονικές τους εστίες και στη συρρήκνωση της παρουσίας τους στην περιοχή. Αγαπητοί μου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα τη στιγμή αυτή στη Μέση Ανατολή δεν είναι παρά ένα μικρό δείγμα της σημασίας που εξακολουθούν να έχουν στις μέρες μας οι αξίες που το διάταγμα των Μεδιολάνων προβάλλει. Δεν πρόκειται μόνο για θρησκευτικό θέμα, αλλά και για ευρύτερα πολιτιστικό. Η χριστιανική θρησκεία άλλωστε δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μια απόκοσμη κατάσταση. Αντίθετα, σαρκώνεται στον εκάστοτε τόπο και χρόνο, εγκεντρίζοντας τον κάθε πολιτισμό με ανώτερες πνευματικές και ηθικές αξίες, με απότερο σκοπό την αρμονική συμβίωση ανθρώπων και λαών. Αυτό ακριβώς το ρόλο φαίνεται ότι έπαιξε το διάταγμα των Μεδιολάνων. Τον ίδιο ρόλο καλούνται να παίξουν και σήμερα οι αρχές και οι αξίες που το διαποτίζουν. Στο θρησκευτικό καταρχάς πεδίο, σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε κοσμικές δημοκρατίες εκτός Ευρώπης, που έχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θεσμοθετήσει την ανεξιθρησκεία και την θρησκευτική ελευθερία, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η θρησκευτική ετερότητα αντιμετωπίζεται με συμπεριφορές καχυποψίας, ακόμη και ομής βίας. Ακόμη και στο δυτικό κόσμο, ο οποίος αναμφίβολα έχει διαποτιστεί από τη χριστιανική διδασκαλία και όπου ο θρησκευτικός αυτοπροσδιορισμός εκλαμβάνεται ως απαράβατο στοιχείο της σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας, εμφανίζονται όχι σπάνια φαινόμενα
που απειλούν με ένα δίθεν χριστιανικό μανδύα τον ίδιο τον πυρήνα της χριστιανικής πίστης, που δεν είναι άλλος από την καινή εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσχημα ή και η αληθινή αιτία είναι ίδια, ο υποτιθέμενος κίνδυνος για την εσωτερική ομοιογένεια και ενότητα του κράτους. Αντί δηλαδή να βρίσκει εφαρμογή αυτό που το διάταγμα των Μεδιολάνων προβάλλει, δηλαδή τον σεβασμό στη θρησκευτική ετερότητα και τη διαφορά ως παράγοντα υγιούς κοινωνίας που εγγυάται την ενότητα, υπερτερεί ο φόβος απέναντι στο διαφορετικό, που μέσα από περιορισμούς αλλά και κάθε είδους βία επιτυγχάνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Διαίρεση αντί της ομογένειας, διάσπαση αντί ενίσχυσης της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας του λαού, μίσος αντί της καταλλαγής, καταστάσεις που οδηγούν σε κοινωνικές αλλά και εθνικές συγκρούσεις με φανερή την συγκεκαλυμμένη αιτία της θρησκευτικής πεποίθησης. Επομένως, το διάταγμα των Μεδιολάνων, καθιερώνοντας την ανεξιθρησκεία, έρχεται με άκρος επίκαιρο τρόπο να καθιερώσει αυτό που σήμερα αποκαλείται από τους ειδικούς πολιτιολόγους ως δημόσιος χώρος, όπου όλες οι θρησκευτικές παραδόσεις καλούνται να προβάλλουν με τη χρήση της πειθούς και χωρίς φόβος και πάθος τη σωτηριολογική πρότασή τους, περιμένοντας την κρίση της ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα ο χριστιανός, βιώνοντας προκαταβολικά στην ιστορία, μέσω της Θείας Ευχαριστίας, την Βασιλεία του Θεού στα έσχατα, ως κοινωνία μοναδικών και ανεκτίμητων προσώπων, καλείται να σεβαστεί έμπρακτα, ως κόρινο θαλμού, το ουσιώδες συστατικό αυτής της μοναδικότητας και ακεραιότητας του κάθε ανθρώπινου προσώπου. Αυτό που το διάταγμα των Μεδιολάνων κάλεσε τους πολίτες της τότε Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να σεβαστούν, δηλαδή την θρησκευτική αυτονομία του πολίτη, με άλλα λόγια την προσωπική ελευθερία του. Η Εκκλησία μας το αντιλαμβάνεται ως συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης υπάρξεως, ανεξίτηλο σημάδι της κατοικώνα δημιουργίας του, το οποίο μεταφράζεται στις μέρες μας ως το απαράβατο ανθρώπινο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας. Ωστόσο, η σημασία του διατάγματος δεν περιορίζεται μονάχα στο θρησκευτικό χώρο. Αποτελεί και πολιτισμικό και κεκτημένο, χαρακτηριστικό δείγμα της στενής σχέσης, θρησκείας και ιδιαίτερα της χριστιανικής πίστης με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Αν και η Ευρώπη, στο όνομα μιας υποτιθέμενης εξέλιξης, αισθάνεται αμήχανη να διακηρύξει τη χριστιανική της ταυτότητα στο σύνταγμά της, οι αξίες της χριστιανικής πίστης ως οι αρχές του κοσμοσωτηρίου Ευαγγελίου της αναδεικνύονται περίτρανα στους θεσμούς και τα νομοθετήματά της, έστω και αν εκλαμβάνονται συχνά ως αποκλειστική έκφραση του πνεύματος του κοσμικού κράτους. Στην προοπτική αυτή, οι αρχές που εμπνέει το διάταγμα των Μεδιολάνων να θεωρούνται κεκτημένα δικαιώματα του δυτικού νεωτερικού ανθρώπου, όπως επίσης και χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δυτικοευρωπαϊκού τύπου δημοκρατικών πολιτευμάτων, είναι όμως η δύναμη που το δημιούργησε. Η χριστιανική πίστη, που όπως συνέβη στο παρελθόν, θα συμβάλλει και σήμερα στην καλλιέργεια ενός πολιτισμού, ο οποίος μπορεί πράγματι να συμβάλλει στην αυθεντική πρόοδο και στον εκπολιτισμό του ανθρώπου σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ζούμε, αγαπητοί μου, σε εποχές τις οποίες υποτίθεται πως οι ανθρώπινες κοινωνίες χειραφετήθηκαν από θρησκευτικές δοξασίες και έθεσαν ως μοναδικό γνώμονα των επιλογών τους τη λογική. Κι όμως, η παγκόσμια ιστορία μας έχει διδάξει ότι ο άνθρωπος πολύ συχνά ούτε λειτουργεί, ούτε πολιτεύεται με βάση τη λογική. Άλλες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, όπου φωλιάζουν κατώτερα ένστικτα και πάθη, επιβάλλουν μια άλλη λογική, εκείνη της δύναμης, της επιβολής και του καταναγκασμού. Η χριστιανική πίστη είχε πάντα ενώπιόν της τον όλο άνθρωπο και η ανακαινιστική της προσπάθεια είχε αυτή την ολότητα ως αποδεκτή. Επομένως, αυτό που απαιτείται στις μέρες μας δεν είναι η θρησκευτική προάσπιση και διακήρυξη κάποιων κανόνων ηθικής ως πρόσταγμα της κοινής λογικής,
που να καλεί τους ανθρώπους να σεβαστούν το διαφορετικό, είτε προς τη φυλή είτε προς τη θρησκεία. Αυτό που έχει ανάγκη η εποχή μας και ο λαός μας ιδιαίτερα είναι ένα νέο ήθος με αφετηρία τις αξίες που βρίσκονται στο διάταγμα των Μεδιολάνων και οι οποίες αναδεικνύουν την προτεραιότητα του ανθρωπίνου προσώπου και της ελευθερίας του έναντι κάθε ιδεολογικής και τεχνοκρατικής θεώρησης της ζωής. Και αυτό το νέο ήθος αποτελεί καρπό συνειδητής και βιωμένης χριστιανικής πνευματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει μέλλον εάν δεν δώσουν πνοή στο νέο αυτό ήθος οι ίδιοι οι πολίτες της. Το 2013, έτος αφιερωμένο στον Ευρωπαίο πολίτη, μας δίνει ακριβώς την ευκαιρία να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο ανθρώπινο πρόσωπο, με τις ελευθερίες του και τα δικαιώματά του, όπως και τις ευθύνες που έχουμε απέναντι στη δημοκρατία, την κοινωνία μας και τη ζωή μας ως κοινότητα των λαών αυτής της Ευρώπης, εντός της Ευρώπης. Αυτή είναι η εμπειρία της ίδιας της Εκκλησίας, η οποία καλεί και εύχεται υπέρ της των πάντων ενότητος. Αυτή είναι και η μαρτυρία της ίδιας της Ευρώπης. Όταν μιλούμε λοιπόν για προτροπές προβληματισμού, μιλούμε για έναν πολιτισμό ήθους και ύφους στην Ευρώπη. Όταν κάνουμε αναφορά στη χριστιανική παράδοση της Ευρώπης, σημαίνει ότι το να είναι κανείς πολίτης θεωρεί την res publica, δηλαδή το κράτος και την κοινότητα, ως ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο θα πρέπει όλοι μας να το προστατέψουμε. Η αξία του ανθρωπίνου προσώπου δεν ταυτίζεται με τις οικονομικές αξίες του αγοραστή, του καταναλωτή ή του πελάτη. Απέναντι στη σημερινή κρίση έχουμε ανάγκη από πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν την ευθύνη τους και δρούν ως υπεύθυνα άτομα για να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή μέσα από τις αξίες που οικοδόμησαν όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες στην Ευρώπη. Η συνύπαρξη λοιπόν των πολιτισμών και των φιλοσοφικών απόψεων επιβάλλει την ανεξιθρησκεία, την ανοχή και το ανοιχτό πνεύμα, πράγμα που δεν σημαίνει την απόρριψη των κοσμικών παραδόσεων και των επιρροών που έχουν σημαδέψει την εξέλιξη της δυτικής μας κοινωνίας. Ο γνήσιος εμπλουτισμός που μπορεί να προκύψει από την επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών δεν θα υπάρξει παρά μόνο όταν, μέσα από τον διάλογο, ο κάθε πολιτισμός θα διατηρήσει την ιδιομορφία του και την ταυτότητά του. Η απόσυρση της θρησκείας στην ιδιωτική σφαίρα σημαίνει κίνδυνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και αποκοπή της κοσμικής κοινωνίας από σημαντικές πηγές δημιουργίας, νοήματος και ταυτότητας. Η θρησκεία θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πυρήνα των εξελίξεων παγκοσμίως. Και σε αυτόν τον διαθρησκειακό διάλογο, που τελικώς αποβαίνει πολιτικός και πολιτισμικό συνάμα, η συνειδητή και βιωμένη χριστιανική πίστη έχει να συμβάλλει τα μέγιστα μέσω των θησαυρών της πνευματικότητας και της παράδοσής της. Αγαπητοί μου, είναι κρίσιμη η εποχή που διανύουμε. Το διαπιστώνουμε καθημερινά. Έλεγα στην πρόσφατη ομιλία μου στη λιτάνευση της Αγίας και Ιεράς Εικόνας των Αγίων μας Κωνσταντίνου και Ελένης, ότι αν η Ευρώπη δεν κατορθώσει μέσα από την εμπειρία που έχει να δει τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όπως παραδείγματος χάρη στη Μέση Ανατολή, όπου κυριολεκτικά διώκονται οι χριστιανοί και κάθε άλλο παρά ισχύει η ανεξιθρησκεία, εάν δεν αντιληφθεί τις ευθύνες που έχει για όλα αυτά τα γεγονότα, θα ζήσει τραγικά τα ίδια γεγονότα στην καρδιά της. Δεν πρόλαβα να το πω και είδατε τι συνέβη στην Αγγλία, στη Γαλλία και δεν ξέρουμε πού αλλού τι θα συμβεί. Εδώ είναι όντως κέριο το ερώτημα για τη στάση όλων μας και στην πατρίδα μας. Εγώ θα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτό που ο Άγιος Κωνσταντίνος έφερε στον κόσμο. Αυτό που λέγεται όντως σεβασμός στο πρόσωπο του κάθε άλλου. Η βία
θα φέρει βία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον δρόμο μιας σταυρωμένης αγάπης που έχει πόνο. Μπορεί να επιφυλάσσει θυσίες, αλλά εμείς σε ό,τι μας αφορά θα παραμείνουμε πιστοί στον Θεό που ενυνθρώπισε και σταυρώθηκε για να φέρει την Ανάσταση και να μπορούμε εμείς να τη ζούμε σήμερα. Είναι ο μόνος δρόμος που μας αρμόζει. Αυτό δεν αποσύρει τις ευθύνες κανενός. Και σήμερα, 1700 χρόνια μετά, είναι και πάλι ζητούμενο η ανεξιθρησκεία, η τήρηση του διατάγματος των Μεδιολάνων. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι το επόμενο περιοδικό της τοπικής μας εκκλησίας, η πληροφόρηση, θα είναι αφιερωμένο ακριβώς στο διάταγμα των Μεδιολάνων. Μέσα σε αυτό θα διασωθεί το ίδιο το κείμενο και στο πρωτότυπο, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και στη μετάφρασή του, ώστε να έχουμε αυτούσια τα λόγια, τις ιδέες και τις αποφάσεις εκείνης της εποχής, να διαπιστώσουμε ο καθένας μας πόσο σημασία έχουν και στη σημερινή μας εποχή, και θα υπάρξουν και ανάλογα επίκαιρα κείμενα που θα μας βοηθήσουν όλους να εμπλουτίσουμε και τις γνώσεις μας, αλλά κυρίως τη σωστή μας τοποθέτηση ως Ορθοδόξων και Ελλήνων πάνω στα κέρια αυτά θέματα που απασχολούν σήμερα ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να είμαι ανάμεσά σας. Θέλω όμως για άλλη μια φορά να σας συγχαρώ για την εργασία και την προσπάθεια που καταβάλλετε στην Ενορία, για την παρουσία σας και σε αυτή την εκδήλωση που στηρίζει τις προσπάθειες. Εύχομαι στους πατέρες ο Θεός να τους χαρίζει δύναμη και υγεία να συνεχίσουν το σωτήριο ποιμαντικό τους και κοινωνικό και φιλανθρωπικό τους έργο. Ευχαριστώ τους συνεργάτες, τους ανιδιοτελείς ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που συμπαραστέκονται σε αυτό το έργο και που έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη μας, και είμαι βέβαιος ότι με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, ενωμένοι, όπως φυρηλατούμε αυτή την ενότητα μέσα στο κοινό ποτήριο της ευχαριστίας, θα προχωρήσουμε και θα ανταπεξέλθουμε και στις δυσκολίες και στις αντικσότητες, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστώ πολύ.